Σε μια απίστευτη δήλωση προχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, λέγοντας ότι οι άνθρωποι της εστίασης δεν βιάζονται να ξανανοίξουν τις επιχειρήσεις τους και σημειώνοντας ότι το αίτημα των επικεφαλής του κλάδου προς την κυβέρνηση ήταν «Μη βιαστείτε να ανοίξετε». Δεν βιάζονται να ανοίξουν, κυρίως διότι δεν θέλουν να ανοίξουν με λίγα τετραγωνικά, καθώς θεωρούν ότι αυτό θα καταστήσει τη λειτουργία τους ζημιομόνα. Και θέλουν να τον ανοίξουν με βέβαιο ότι ανοίξανε και δεν ανοίγουν για να ξανακλείσουν. Η άποψη που μεταφέρθηκε επισήμως ήταν «Μη βιαστείτε». Βέβαια, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕΕ, κ. Καβαθά, το 50% των επιχειρήσεων εστίασης είναι έτοιμες να βάλουν λουκέτο και 500.000 άνθρωποι να μείνουν στον δρόμο. Άρα, το πώς γίνεται να ζητούν από τον κύριο Γεωργιάδη να μην ανοίξουν τα μαγαζιά είναι ένα εύλογο ερώτημα. Η κυβέρνηση έκλεισε την εστίαση από τις 7 Νοεμβρίου και πλέον είναι άγνωστο πόσα από τα μαγαζιά έχουν ήδη χρεοκοπήσει και δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν ξανά.